Στο χειρότερο σημείο πήγε και έπεσε. Του φορτηγού. Στο πιο σκληρό σημείο του φορτηγού έπεσε. Απίστευτο. Είναι να σε πιάνει τρέλα, δηλαδή πόσο φθηνή είναι η ζωή. Πήγαινε να συναντήσει, ξέρω εγώ, τους φίλους του και σε μία στιγμή έχασε τη ζωή του. Είναι απίστευτο. Δεν το χωράει ο νους μας. Συγκλονίζουν τα όσα λέει στην TRT αυτόπτης μάρτυρας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο δικυκλιστή σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην οδό Διμηνίου. Ο 17χρονος οδηγούσε μηχανάκι το οποίο προσέκρουσε σε κλειστό φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν επί τόπου. Την ώρα που βγήκαμε έξω, αυτό που είδαμε ότι ήταν κάτω το παιδί. Στην άσφαλτο δηλαδή. Ναι, ήταν κάποιοι που του κάναν κάρπα εκείνη την ώρα. Κάποιο νερό που έδειχνε να ξέρει, προσπαθώντας να τον επαναφέρει και έλεγε ότι είχε σφιγμό. Αυτό. Και μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Αλλά δεν τα κατάφερε από ό,τι μάθαμε. Ήταν από ό,τι φαίνεται η σύγκρουση, ήταν σφοδρή. Ναι, λυπάμαι. Ναι. Δυστυχώς. Το λευκό φορτηγάκι της εταιρείας ταχυμεταφορών κινούνταν στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας επί της οδού Διμηνίου. Σε αυτό το σημείο ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει αριστερά προκειμένου να εισέλθει σε εταιρεία μεταφορών. Ο οδηγός του δικύκλου κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο 17χρονος δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν το φορτηγάκι έστρεψε αριστερά με αποτέλεσμα να έχουμε την σφοδρή σύγκρουση και να επέλθει το μοιραίο. Εγώ ήμουνα στο γραφείο και ακούστηκε ένα μπαμ. Βγήκα έξω, ήταν ένα φορτηγάκι από μεταφορές. Πήγε να μπει μέσα στο γραφείο μας, το παιδάκι με το μηχανάκι ερχόταν από τη μεριά του Διμηνίου και έπεσε πάνω του. Δεν πρόσεξε ο οδηγός. Φταίει, το είπε και ο ίδιος ο οδηγός δηλαδή, ότι φταίω εγώ, λέει, δεν τον είδα. Πήγε να στρίψει, δηλαδή να μπει μέσα εδώ. Πήγε να μπει μέσα το φορτηγάκι και το παιδάκι που ερχόταν από τη μεριά. Από Διμήνη προς Βόλο, ναι, δηλαδή. Το παιδί. Έπεσε πάνω στο. Το παιδάκι, ναι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχέας Βόλου.